Γεια σας ομάδα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Ultra hype για την πρώτη ημέρα του web του FIFA 23 και το επίσημο ξεκίνημα του νέου παιχνιδιού έστω και μέσα από τον browser. Να υπενθυμίσω για όποιον από εσάς δεν έχει κάνει ακόμα login στο web app. μπορείτε όλοι να κάνετε login στο web app, αρκεί να είχατε ομάδα στο FIFA 22 και να είχατε χρησιμοποιήσει και να είχατε παίξει με την ομάδα σας μέχρι και την 1η Αυγούστου. Όσοι είχατε αλλάξει πρόσφατα πλατφόρμα, ή είχατε κάνει καινούργιες ομάδε από τον Αύγουστο και μετά, Πολύ πιθανό να μην έχετε πρόσβαση. Με το ξεκίνημα του webup, αν εξαιρέσουμε την επιλογή τη αρχική εθνικότητα των παιχτών που θα έχει η ομάδα και των εμφανίσεων, είναι τα Welcome Back πακέτα. Welcome Back πακέτα τα οποία περιέχουν τρέντευλο περιεχόμενο, που ειδικά για την αρχή του webup και για το ξεκίνημα μα την ομάδα είναι τέρμα για τέρμα σημαντικό. Δεν πάει καλά κάποιον Extreme και κάποιον πολύ ακριβό παίκτη, παρόλα αυτά. Ακόμα και έτσι, οι συγκεκριμένοι παίκτε μέσα από τα Quixel ή μέσα από κάποια πώληση, αν κάποιο από αυτού πήγαινε και κάτι παραπάνω από ένα απλό Quixel, είναι σημαντικό boost στην οικονομία του club για να μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε πολύ καλή διαχείριση για το trading και για την επίλυση κάποιων SBCs. Η φετινή έναρξη του Web είχε πολλέ διαφορέ σε σχέση και μέχρι πέρσι. Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι το WIPA υπάρχει μόνο του για 6 μέρε πλέον μέχρι και τι 27 του μήνα που κυκλοφορεί επίσημα το παιχνίδι, οπότε δεν έχουμε πρόσβαση in-game παρά μόνο στο WIPA. Και επίση τα αρχικά SBCs. Προφανώ και έχω κάνει ήδη κάποια SBCs, αλλά η πολύ πολύ βασική διαφορά. Τα SBCs πλέον δίνουν untradable πακέτα. Αυτό δυστυχώ δυσκολεύει την απόκτηση coins, καθώ μέχρι τώρα υπήρχε η πολύ απλή μέθοδο. Έκανε κάποιο SBC, έπαινε 30 πακέτο, πουλούσε στου παίχτε ή έκανε quick sale ξαναγόραζε το SBC το επόμενο, ξαναπούλησε, ξαναέκανε Quick Sell. Γενικότερα υπήρχε αυτή η διαδικασία, οπότε υπήρχε μια αυξανόμενη είσοδο κόνη στο club. Με τη σωστή διαχείριση πάντα. Γιατί χωρί σωστή διαχείριση δεν πετυχαίνει τίποτα. Τώρα αντιστοιχώ δεν υπάρχει φέτο αυτό. Τα πακέτα των SBC είναι untradable. Μπορείτε και να μην βιαστείτε να τα επιλύσετε. Οπότε αυτόματα αυτό προδιαθέτει ότι για να αποκτήσει κάποιο club coins πρέπει να κάνει trading. Δεν είμαι trader για να σα δώσω τι απόλυτε συμβουλέ και να σα πω κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, θα αποκτήσετε σίγουρα κόνε, θα βγάλετε τόσο profit. Όμω μπορώ να σα δώσω μια πολύ βασική οδηγία το τι πρέπει να προσέξετε για να κάνετε την καλύτερη διαχείριση τη οικονομία στο club. Κάποια από εσά θα έχετε πακάρει αρκετού high rated παίκτε ή κάποιου παίκτε που θα δείτε στο market που πηγαίνουν αρκετά ακριβά αλλά κανεί δεν του αγοράζει. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα κάποιο φτιάχνει ομάδα και αγοράζει παίχτε για να φτιάξει ομάδα. Καθώ για τι επόμενε 6 μέρε δεν θα έχουμε κάποιο gameplay παρά μόνο το web app. Οπότε high rated cards και κάρτε που πιστεύετε θα ανέβει η τιμή του, καλό είναι να τι κρατήσετε. Low rated cards και κάρτε που δεν χρειάζεστε για τα SBC. Καλό είναι αυτέ να μην τι κρατήσετε. Κοιτάμε πρώτα να πουλήσουμε μια κάρτα και μετά να την κάνουμε ο Quixel. Αν δούμε ότι δεν φεύγει, Quixel να πάρουμε σίγουρα τα coins. Ένα-δύο μικρά bonus tips. Αν πακάρετε κάποιον inform και δεν ξέρετε τι να τον κάνετε, για εύκολα και γρήγορα coins μπορείτε να κάνετε Quixel τον inform. Αυτό αυτό θα σα δώσει 10.000. Και αν αυτό ο inform είναι καλό παίκτη που πιστεύετε θα ανέβει η τιμή του, μπορείτε να τον κάνετε μέσα σε 7 μέρε Quixel recovery και να τον επαναφέρετε πάλι στο club. Να τονίσω βέβαια, επειδή θα δώσει 10.000 coins με το Quixel, θα απαιτήσει και 10.000 coins για να έρθει πάλι πίσω στην ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα πρέπει να έχετε κάνει καλή διαχείριση στην οικονομία, που για αυτό το λόγο τον κάνετε το Quixel εξ αρχή. Επίση, μην να να αναφέρουμε την πιο κλασική μέθοδο για coins την Bronze Back Method. Κλασικά ανοίγουμε Bronze Πακέτα, πουλάμε του παίχτε, ελπίζουμε να πετύχουμε και κάτι που θα πουλιέται πιο ακριβά, κάνουμε Quixel τα υπόλοιπα και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά και σιγά σιγά θα επιφέρει κάποιο profit. Μην βιαστείτε μέσα από το app να φτιάξετε κάποια ομάδα μην νιώσετε ότι πρέπει να αγοράσετε παίχτε για να φτιάξετε την αρχική σα δεκάδα. Δεν θα το κάνετε στο WebUp. Η οικονομία τη ομάδα μαζί με τη σωστή διαχείριση του trading και του crafting είναι ο μέγιστο στόχο. Πρόκειται για έναν μαραθώνιο grind, για ένα ωραίο grind όμω. Και φυσικά περιμένω στα σχόλια να μου πείτε πόσα coins έχετε καταφέρει να μαζέψετε μέχρι τώρα ή αν έχετε πακάρει κάποιο μεγάλο pool, κάποιον παίχτη που έχει πολύ μεγάλη αξία και τον κρατάτε εκεί στην άκρη και περιμένετε. Το κανάλι έχει καθημερινό περιεχόμενο, κάθε μεσημέρι στη μία ώρα ξέρετε ότι υπάρχει το καθημερινό βίντεο και κάθε βράδυ στι 10 το live stream εδώ, όλα στο YouTube. Οπότε μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο συγκεκριμένο βίντεο και να κάνετε την εγγραφή σα στο κανάλι για να μην χάνετε καμία μα καμία ενημέρωση. Βάμω ομάδα, καλή αρχή και καλό ξεκίνημα. Εύχομαι σε όλου το FIFA 23, και εμεί τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.